Ξεκινάμε με μήνυμα. Παιδιά, καλημέρα. Κέρδισα μια πρόσκληση για το θέατρο. Πώς την παραλαμβάνω? Φίλε, 268, θα σου τηλεφωνήσει τώρα από τη γραμματεία και θα σε ενημερώσει για την πρόσκληση που κέρδισες. Κέρδισες την προηγούμενη πάρα πολύ ωραία ποιοτική εκπομπή. Τι είπατε? Του... Πολλά και διάφορα πράγματα. Δηλαδή ήταν από είπαμε για τον Γκάλι, είπαμε για το. Για τον Γκάλι, για την Ζή. Ναι, για το Βόλεϊ. Κληρώνανε είπαμε... προσκλήσει για μια παράσταση που λέγεται ο Άμλετ ο Β'. Δηλαδή, τι γίνεται? Επειδή ναι, παίζει και ο Τσαλτίδης, είναι ο Άμλετ ο Α και ο Άμλετ ο Β. Επίσης, ακούγοντας την εκπομπή σου, δημιουργείται το ερώτημα: να ζει κανείς ή να μην ζει? Είναι σίγουρο αυτό. Ο Χρήστος ήταν σε φόρμα. Βεβαίως. Ναι, τι λέει. Είπαμε πράγματα, είπαμε βεβαίως για τη βοήθεια που πρέπει να προσφέρουν όλοι στον οπαδό του Άρη, τον Κουκ, που έχει αυτό θέμα. Είπαμε για μπάσκετ, είπαμε για Σαββίδη, είπαμε για τον Ηρακλή που δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Θέμα είναι τι θα κάνει, μέχρι που θα πάει. Αυτό. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση τυρίας. Ας το πω άλλη μια φορά ότι... Για τρεις μέρες τώρα. Γιατί συζητούσατε για τον Γκάλι που θα ερχόταν στον Άρη, αλλά πάω και τον απέρριψε κλπ. Εσύ ας το πω ότι το πρώτο σέλιδο του Αγγελιοφόρου έχει τίτλο «Ο Γκάλι στον ΠΑΟΚ». Πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Κι όμως είχε κλείσει. Ναι, ρε φίλε. Κι όμως όλοι το λένε αυτό. Το θέμα, η σημερινή κόντρα ήταν ποιος τον πούλησε, ποιος πούλησε τον άλλον. Δηλαδή ποιος... Ο Ιβκοβιτς είπε όχι, ρε. Ο Ιβκοβιτς. Δεν τον ήθελε ο Ιβκοβιτς. Τι να τα κάνουμε τώρα, εντάξει. Αυτό έγινε και... Μετά ο Γκάλης έπαιξε, γιατί αυτό έγινε Σεπτέμβριο του 96. Παναθηναϊκό, ρε. Ρε εσύ, έπαιξε αυτό εννοώ, όχι. Παναθηναϊκό πήγε μετά. Εγώ σου λέω για το Σεπτέμβριο του 96. Όχι όταν έφυγε από τον Άρη. Όταν έφυγε από τον Άρη. Εγώ, το πρώτο σέλιδο του Αγγελιοφόρου που γράφει ο Γκάλης στον ΠΑΟΚ. Είναι κορνίζα αυτό, το βλέπαμε κάθε μέρα. Είναι Σεπτέμβριο του 96. Νωρίτερα έγινε αυτό με τον Ιβκοβιτς που δεν τον ήθελε κλπ. Πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και στον Παναθηναϊκό πήγε και είχε επιτυχίες. Ναι. Βασικά ο Γκάλης ανήκει στην συνομοταξία Σαλπικίδη. Δεν ανακοίνωσαν ποτέ ότι σταμάτησαν. Ναι, και αυτό που λες. Δηλαδή, ναι. 20 χρόνια μετά υπήρχε κείμενο επιστροφή Γκάλι. Ότι θα παίξει και τέτοια, ναι. Ωραίο είναι, έξυπνο. Ωραίο, έξυπνο. Ναι, γιατί και αυτό το κρεμάω τα παπούτσια μου και αυτό πια τι, δηλαδή να κάνουμε τελετή. Να κρεμαστούν τα παπούτσια, να γίνει. Εντάξει. Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Και σήμερα. Στο ΠΑΟΚ 24 για άλλη μια μέρα βλέπουμε ότι από την πρώτη πεντάδα θεμάτων τα τέσσερα έχουν τον Ιβάν Σαββίδη. Μπράβο παιδιά, σε πολύ καλό δρόμο είστε, ναι. Με τον Ιβάν Σαββίδη να κυριαρχεί. Θέμα παραθέμα είναι Ιβάν Σαββίδης. Δεν έχει λίγο Γιώργο δηλαδή? Έχει και Γιώργο. Έχει τρία, η αναλογία είναι 3-1 περίπου, ναι. Έχει και λίγο Γιώργο. Εντάξει παιδιά, κάνετε το Σαββίδης 24, τελειώνουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Ναι, Ιβάν 24. Ιβάν 24. Εντάξει. Θα έχει προοπτική. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Θα σας αφήσει έτσι. Θα φεύγουν τα κονδύλια. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, σε καλή κατάσταση. Και Ζαγοράκι. Κοίταξε, στη μία είναι με Ζαγοράκι. Στην άλλη είναι με Σαλπικίδη. Το φτιάχνουν, το φτιάχνουν. Στην άλλη είναι μόνος του. Ναι, ναι. Γιατί λες με Σαλπικίδη και δεν λες με Τουρσουνίδη? Επειδή είναι δίπλα, δεν λέω με Σαλπικίδη. Και με Φιλότα Πέλιο. Ναι, και με τον κύριο εδώ τον Πάοξη. Από το Σούφου Πάοξη. Σάκη Συνατιάδη λέει. Μάλιστα. Καλά, μιλάμε τώρα για έγινε χαμός στην φοβερή ποζέρια. Εμένα μου το είπε ο φίλος μου ο Μάνος, ο πιλότος. Ότι... Ο οποίος πετάει από Νέα Υόρκη. Συνήθως μένει στη Βοστόνη και πετάει από Νέα Υόρκη. Μου λέει: τι μαγκιά κάνατε, ρε, παρελάσατε με στη Νέα Υόρκη? Όλοι λέει αυτό λέγανε, ότι ήταν και μια ομάδα που έκανε παρέλαση. Λέω: μία είναι η ομάδα, ρε, που πουλάει τέτοια τρέλα. Ήταν και μια ομάδα, ήταν δηλαδή, η ομάδα. Και, όχι, συγγνώμη, πώς ας πούμε πας στην Αθήνα και κάνεις παρέλαση, κάνεις πορεία. Να πας στο γήπεδο. Εννοείται. Έτσι κάναμε στη Νέα Υόρκη. Πουλήσαμε τρέλα στους Νέα Υόρκεζους. Δεν έχουν ομάδα. Ποδοσφαίρου δεν ασχολούνται, ασχολούνται με άλλα θύματα. Πώς δεν έχουν? Έχουν σόκα. Έχουν σόκα. Σόκα, έχουν, ναι. Σόκα. Έχουν σόκα. Γιατί έχουν και έχουν Αμερική. Σόκα, ξεκάθαρα. Μπέιζμπολ είναι πολύ καλή αυτή. Έχουμε σόκα. Ποδόσφαιρο. Έχουμε βόλεϊ. Έχουμε βόλεϊ, έχουμε μπάσκετ, έχουμε σκάκι. Έχουμε χάντμπολ φυσικά. Φυσικά χάντμπολ. Φυσικά. Γυναικείο βόλεϊ αίτητο. Βέβαια, πολλά και διάφορα. Σετ χάσαμε. Στο γυναικείο βόλεϊ. Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και κανένα δύο μόνο. Δεν νομίζω. Είναι ένα αγώνα κυπέλου έχασαμε. Ναι, το καταφέραμε αυτό. Ναι. Αλλά δεν θέλαμε δύο καρπούς. Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Ναι. Το κύπελο. Παίζαμε με Α2 δηλαδή. Τέσσερα σετ χάσανε. Δροπή. Όλη τη χρονιά. Λαϊκά δικαστήρια. Τέσσερα σετ.
είχε βάλει στόχο ο κύριος Αμυρίδης ότι δεν έπρεπε να χάσουμε σετ. Χάθηκαν 4 σετ. Να γίνει ΕΔΕ. Ναι. Ποιος τι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό ΠΑΟΚ 24 με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό. Με ακρίβεια και συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα που σας δίνουν. Είχα πρόσφατα μια κουβέντα, για να ξέρει και ο κόσμος. Εμπιστεύεσαι καμιά φορά κανένα μηχανικό, κανένα εργολάβο, τέλος πάντων, να σου κάνει ανακαίνιση. Εντάξει, πιο φθηνά σου λέει, μα μου σου του, και μετά το ψάχνεις. Είχα μια φίλη και έχω μια φίλη που βιώνει αυτό το πρόβλημα και τρέχει τώρα στο δικηγόρο, ασφαλιστικά μέτρα, σου ξουμούξου. Χίλιες φορές να δώσεις κάτι παραπάνω για να εγγυηθεί το έργο μια εταιρεία που έχει την υποδομή όπως η Αναδομό, παρά να πας να ψάξεις να γλιτώσεις 2-3 χιλιάδικα και τελικά να χάσεις και τα λεφτά που δίνεις. Εντάξει, και να μην γίνει και η δουλειά σου. Παρένθεση. 2311-241-508 για να επικοινωνήσετε με την Αναδομό. Και Μπειρατής. Μπειρατής. Σήμερα είναι Τρίτη. Έχει Metal Night. Είναι αφιερωμένη στα μεγαθύρια της αμερικανικής metal σκηνής. Είναι 2+1 οι μπύρες, οι βαρελίσχες, οι Primator. Και στα Dex βρίσκεται ο Παναγιώτης Καπελτζής. Όλα αυτά στην Διογένους 17 και όταν έχει ματσάκι. Υπάρχουν μεγάλες οθόνες που δείχνουν τους αγώνες και πολύ ωραία συνοδευτικά, finger foods, πολύ ωραία burger. Όλα αυτά εκεί στην Τούμπα, στο μεγαλύτερο beer and rock bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Μόλις μας ήρθε μια πρόσκληση. Πολύ ωραία, αυτό να το πούμε κιόλας. Τα βιβλιοπωλεία Ιανός σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Πετρακόπουλου «Τα μυθικά του ΠΑΟΚ». Σάββατο, 1η Απριλίου 2017, στις 12 το μεσημέρι, στο Θέατρο Αυλαία. Θα παραστούν φίλοι, δημοσιογράφοι, ποδοσφαιριστές, παλιοί κοινοί, παράγοντες του αθλητισμού, των τεχνών, του πολιτισμού. Θα χρώμε να είστε κοντά μας. Βεβαίως. Επειδή το έχω το βιβλίο. Το έχεις. Ναι. Για δώσε μια ιδέα. Αξίζει κάθε ευρώ που έχεις δαπανίσει γι' αυτό. Μια δουλειά δεκαετιών, στατιστικά τα πάντα. Τα πάντα. Mm. Πρόσωπα όλα. Μια κατάσταση δηλαδή έχει στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε αριθμούς. Ωραία. Ναι. Αλλά στατιστικά όχι παίξαμε τότε. Μισόλυτο. Αυτό έβαλε τον γκολ. Μισόλυτο. Δεν το έχεις μαζί σου. Να το φέρεις αύριο. Τι δεν το έχω μαζί μου. Ναι, να το φέρεις αύριο. Πρέπει να πάρουμε μεταφορική. Είναι τεράστιο. 500. Είναι μεγάλο. Το κουβαλάς δηλαδή. Το κουβαλάς από το σπίτι μέχρι την μπουτίκ που το πουλάει τέλος πάντων. Εφέ κάνει μια προσπάθεια, μπορεί να το φέρεις. Τι να σου πω. Κοίταξε, πρέπει να δούμε τελικά ποιος είναι ο Πολυνίκης προπονητής του ΠΑΟΚ. Είναι κορυφαίο θέμα και νομίζω ότι μέσα από το βιβλίο αυτό θα το ανακαλύψουμε, θα το ανακαλύπτουμε. Ναι, εύκολο. Α, αυτό είναι. Ο Πολυνίκης προπονητής. Δηλαδή. Σήμερα ένας φαν του Πολυνίκη του γνωστού με άναψε τα λαμπάκια πρωί-πρωί. Του Σάντος. Όχι, δύσκολα. Του άλλου. Του Μπάγκεβιτς. Δύσκολα. Άλλου μία έχεις. Φρίγκερ. Του Μπέλι. Μου άναψε τα λαμπάκια, φίλε. Δεν μπορεί να είναι όλοι copy-paste, ρε. Copy-paste, ρε, φίλε. Καταφέρουν κατά του Ίβιτς. Κατά του Ίβιτς. Όχι, ρε. Δαιμονοποιούν όποιον δεν γουστάρει τον προπονητή. Αλλά το μόνο που δεν έχουν πει για μένα είναι ότι... Μην το πεις. Ξέρω εγώ, σκότωσα 12 ανήλικους στην εκκλησία μέσα. Μόνο αυτό δεν έχουν πει. Δηλαδή όλα τα άλλα τα έχουν πει. Τα μυθικά του ΠΑΟΚ. Θα δώσουν απάντηση και σε αυτό το μυθικό ερώτημα. Ποιος είναι ο Πολυνίκης προπονητής του ΠΑΟΚ. Να δούμε από στατιστικής πλευράς. Ποιος έχει το καλύτερο ποσοστό νικών. Από θέματα βγαίνουν αβέρτα, να ξέρεις. Ναι. Να πας να δώσεις 25 ευρώ λοιπόν. Δηλαδή να βάλουμε ένα κατώτατο όριο. 1η Απριλίου θα πας εκεί. Θα το πάρεις, θα το έχεις σπίτι σου. Ρε παιδί μου, θα βάλουμε ένα όριο. Ναι. 50 αγώνες είναι ικανοποιητικός αριθμός στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ναι. 50 αγώνες. 50 ποιος... αγώνες είναι και έκπληξη. Ναι. Ναι. Ποιος προπονητής που έχει 50 αγώνες και πάνω, και πάνω έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών. Ναι.
Αλήθεια είναι. Γιατί ο Πολυνίκης τώρα, να κάποιος έχει 1000 μάτς στο μπάγκο του ΠΑΟΚ, προφανώς είναι και πολλές νίκες. Προφανώς, άμα κάποιος είναι στην ομάδα και μετά από κάποια άτυχα αποτελέσματα φεύγει από την ομάδα. Και η ομάδα, επειδή έχει νούμερα ερασιτεχνικού σωματείου, συνεχίζει τα κλαρίνα. Δεν μπορεί να καταμετρηθεί αυτό. Δεν καταμετρηθεί. Δεν μπορεί να καταμετρηθεί. Θα βάλουμε με βάση το βιβλίο του κυρίου Σταύρου Πετρακόπουλου, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε σίγουρα και τις επόμενες μέρες. Και να μην ξεχάσουμε ότι και την Κυριακή έχουμε την ημέρα που ο ΠΑΟΚ γιορτάζει και προσφέρει. Έχουμε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη για αυτό το θέμα. Με τρόφιμα στην Τούμπα. Έτσι. Θα κάνουμε αυτό το... την έρευνα. Ξείς 50 ότι... match minimum. Ποιος έχει μεγαλύτερο ποσοστό νικών? Πώς είναι ο Ίβιτς? Όχι. Έχει 50 παιχνίδια ο Ίβιτς. Οριακά. Έχει, πρέπει να τα έχει φτάσει. Έχει. Οριακά, εκεί 50 κάτι είναι. Ναι. Ξέρεις ότι στον 103 ήμασταν. Έχω μια μέρα τον. Εσείς λείπατε ταξίδι εκεί, έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Τότεναμ. Εμείς από το Λίμπερο δεν φύγαμε ποτέ. Όχι, ρε. Λείπατε στο Λονδίνο. Και έκανα το πρωί εκπομπή μόνο. Ήταν και ο Παυλίδης εκεί. Και λέω, θα φέρω τον Κούδα να περάσει πιο εύκολα η ημέρα. Η ώρα, η εκπομπή. Φέρνω τον κύριο Γιώργο. Παίρνουμε τηλέφωνο τον Πετρακόπουλο. Βγαίνει ο Πετρακόπουλος, λέει, Γιώργο, πες μας. Πότε έκανες την πρώτη σου εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ? Λέει ο κύριος Γιώργος, σε εκείνο το μάτς εκεί. Όχι, εκείνο ήταν το δεύτερο. Το έκανες αλλού πριν. Λέει, πότε έβαλες το πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ? Λέει αυτός, εκεί, σε εκείνο το μάτς τότε. Πάλι όχι. Το πρώτο το έβαλες εκεί. Λέει, δίκιο έχεις, το ξέχασα. Αυτός που το έκανε, το ξέχασε ο κύριος Πετρακόπουλος ποτέ. Μου είπε ένα σκηνικό, όπου είναι ο κύριος Σταύρος σε ταξί και μιλάνε με τον Ταρίφα και λέει, έπαιξα, λέει, και μια φορά, λέει, στο Φωστήρα, κάπου εκεί τώρα, ένα παιχνίδι Α' Εθνική, το ξέρω, λέει, με τον Εθνικό Πειραιός. Και ο Ταρίφας έβαλε τα κλάματα. Δηλαδή συγκινήθηκε τόσο πολύ που υπήρχε ένας αυτός, δεν υπήρχε άλλος που να το ξέρει. Ωραία. Υπάρχει όμως, αν ένας σε ξέρει, είναι και Σταύρος. Υπάρχουν μυθικές συζητήσεις στον Αγγελιοφόρο που, εντάξει, απλά έπρεπε να κεράσεις καφέ τον κύριο Σταύρο και θα στάλεγε όλα την αξία. Ξέρεις, ρε παιδί μου, είναι εντελώς παλιά σχόλη, γιατί ερχότανε με τα τετραδιάκια του έτοιμα γραμμένα, καλλιγραφικά γραμμένα. Δηλαδή, ό,τι είχε το έδινε στην δακτυλογράφο και η δακτυλογράφο. Εννοείται, δεν έχει χρησιμοποιήσει κομπιούτερ. Όχι, στυλό. Στυλό όλα, γιατί μου έλεγε ότι είναι και εγκεφαλικό το ζήτημα. Και την ώρα που καθόταν και το έγραφε, το σκεφτόταν καλύτερα και την περίοδο και τσουπ τσουπ το βλέπει. Μπορεί να σε πει τι μέρα ήταν 13 Σεπτεμβρίου του 1973. Τώρα, άμα το πει τι μέρα ήταν 13 Σεπτεμβρίου, έχει έναν αλγόριθμο. Και βρίσκει την ημέρα. Τα στατιστικά. Πόσες φορές αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ 15 Μαρτίου. Το βρίσκει. Να ήταν Κυριακή, ξέρω εγώ, τα φώτα. Πόσες φορές έχει παίξει ανήμερα φώτα. Να θυμάμαι εγώ τα φώτα. Πια που πιάσαμε την κουβέντα τότε με την Καστοριά. Σήμερα τα φώτα. Με την Καστοριά το 0. Θα τον φιλοξενήσουμε, να κανονίσετε εκεί, γιατί είναι Σάββατο η παρουσίαση, πρωταπηλιά, οπότε νωρίτερα πρέπει να γίνει αυτό. Ο φίλος του 457 λέει 50 νίκες και χωρίς ορφανό αντιπρόεδρο, λέει ο φίλος 457. Δεν είναι εγκαταλειπτό. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί όταν είναι αντιπρόεδρος ο ορφανός, δίνει τέτοια αυτοπεποίθηση στους παίκτες που μπαίνουν μέσα και παντού κερδίζουν, μέσα έξω. Η επικείμενη μεταγραφή, η Βρίζα στην Everton είναι με ορφανό αντιπρόεδρο και έχει πολύ πλάκα το παρασκήνιο. Αυτά σε κάποια φάση πρέπει να μας τα πούν οι πρωταγωνιστές. Κάνε ένα βιβλίο, να το πας στον Ιάννου, να το εκδώσεις. Ναι, ναι, εννοείται. Άμα κάτσω εγώ και σημειώσω στο όλα... Μαλιάρι. Στο Μαλιάρι. Και σου έχω και ποιος θα το παρουσιάσει. Δημήτρης Μαλιάρης, το καλύτερο παιδί. Όχι, φιλάστο. Τι. Δημοσιογράφος, συνάδελφος. ναι. Ναι. Και θα πει και τα καλύτερα λόγια. Ναι, εννοείται ότι είναι σε αυτά. Ειδικά αν είναι εντολή δικαστηρίου να το κάνει. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, έχουμε θέμα στο βόλεϊ. Θα κάνει μια ανάλυση ο Σταύρος Κόλκας. Θα φιλοξενήσουμε και απόψεις. Χθες εκεί μετά το μεσημέρι που κλείσαμε, προέκυψε αυτή η είδηση. Περιμένα να κλείσουμε. Είμαστε πολεμάτο τάπα.
δεν έχουμε καταλάβει και πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε το άθλημα βασικά, εκείνη το πρόβλημα. Δηλαδή δεν ξέρουμε το άθλημα, δηλαδή άμα το ξέραμε το άθλημα, αλλά έχουμε μια εικόνα. Για να καταλάβουμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ στην απομάκρυση του κυρίου Καλμαζίδη και στην πρόσληψη του κυρίου Ελγκέτα, που προφανώς ήταν δρομολογημένη για να έρθει γρήγορα γρήγορα και να αναλάβει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκινάει τα μάτς, την Πέμπτη έχει play-off, παιχνίδι κανονικά με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Και για να δούμε τι θα προκύψει. Λοιπόν, είναι η μέθοδος του σοκ, ρε παιδί μου, που συνήθως πιάνει σε τις ομάδες, αλλά το θέμα είναι το αύριο. Πιάνει σε ομάδες ψιλοδιαλυμένες. Εντάξει, εκεί υπάρχουν αυτά, τα συναντάμε κυρίως. Θα ομάδες... τα βάλουμε κάτω, θετικά και αρνητικά. Μπορεί να σημαίνει αυτό. Να απαξιώνεις και έναν προπονητή που σου έφερε δύο τίτλους. Που έκανες και την ιστορία να τον αφήσεις και να τον ξαναπάρεις, γιατί κατάλαβες ότι ήταν λάθος που τον άφησες. Να δούμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλα αυτά, χωρίς μία σειρά, μέχρι και τις 2 εδώ στο Λίμπερο. Επιστρέφουμε στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, λίγο μετά τις 12:30. Τρόπος επικοινωνίας, γραπτά μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Ποδοσφαιρικά, εντάξει, έχουμε κάποια λίγα πράγματα. Σιγά σιγά ξεκινάει η προετοιμασία για τον αγώνα με τη Λάρισα. Θυμίζουμε, Κυριακή ΠΑΟΚ Λάρισα, Τετάρτη Ατρόμητος ΠΑΟΚ, την άλλη Κυριακή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τη μεθεπόμενη Τετάρτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Άντε να έρθει αυτή η περίοδος των αγώνων κάθε τρεις μέρες και πάλι, γιατί όποτε τους αφήνεις λάσκα και δεν παίζουν, είναι ικανοί να φαγόνται με τα ρούχα τους. Η δική μας. Ναι, έλα, στο ποδόσφαιρο και ειδικά οι ποδοσφαιριστές. Αυτό, ρε φίλε, είναι νομοτελειακό και αγώνες να έχει, θα γίνεται. Στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν γινόταν. Γι' αυτό θα πρέπει λίγο να το μελετήσουμε αρκετά σοβαρά, γιατί γίνεται όλο αυτό. Όχι εμείς, αυτοί πληρώνονται για αυτό το πράγμα φυσικά. Εμείς παρακολουθούμε και καταγράφουμε γεγονότα και σχολιάζουμε γεγονότα. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε μάλλον με το κορυφαίο ζήτημα σε όλο το σύλλογο, αυτό το διήμερο. Την απόφαση να λυθεί η συνεργασία με τον κύριο Γιάννη Καλμαζίδη. Μιλάμε βεβαίως για την ομάδα Βόλεϊ και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Κώστα Παϊσιάδη από το τμήμα Βόλεϊ, που βεβαίως δέχτηκε να ενημερώσει τον κόσμο για το σκεπτικό αυτής της απόφασης, γιατί τα ερωτηματικά και τα γιατί είναι πάρα πολλά από χθες. Κύριε Παϊσιάδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά. Όλα καλά, ναι. Όλα καλά. Καλά, καλά, δόξα Θεώ. Είναι μια δύσκολη, κρίσιμη φάση για την ομάδα. Πώς την περιγράφατε λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off? Σίγουρα είναι μια κρίσιμη στιγμή για την ομάδα, γιατί είναι ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει το πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο μόνος στόχος που μπορούμε να ξαναδώσουμε στην ομάδα την έλλη της. Να πούμε ότι μπορεί να μπει στη διαδικασία να κατακτήσει κάτι από αυτά που στέκει. Εσείς όλοι στην διοίκηση, στον ΑΣ, είστε απογοητευμένοι ή πολύ προβληματισμένοι για την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα? Θα σας πω, ναι. Η ομάδα μετά την προσθήκη του Ντάντε πραγματικά παρουσίασε ένα πρόσωπο το οποίο περιμέναμε μέρα με την ημέρα από αγωνιστική σε αγωνιστική να είναι καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό δεν προέκυψε και δεν προέκυψε και τη στιγμή που πραγματικά χρειάστηκε η παρουσία ενός leader στην ομάδα, γιατί όπως ξέρετε ότι οι ομάδες στα ομαδικά σπορ που κάνουν τον αθλητισμό, αυτές που ξεχωρίζουν και κατακτούν στόχους είναι αυτές που έχουν πραγματικά έτσι κάποιες προσωπικότητες μεγάλες μας. Πολύ σωστά. Δυστυχώς ο Ντάντε δεν εκπλήρωσε αυτή, τουλάχιστον στη διαδικασία των δύο παιχνιδιών των σημαντικών του τελικού του Λικάπ και του ημιτελικού που παίξαμε τον Ολυμπιακό. Mm. Δεν μπόρεσε να δείξει το πρόσωπο αυτού του παιδιού που θέλαμε εμείς να έρθει φέτοντας ο Γκόπος, ας πούμε, σαν προσωπικότητα μέσα από την ομάδα, να έρθει να συμπληρώσει αυτό το πράγμα.
όπως δεν μπόρεσε φυσικά να το κάνει και ο απόλυτα και ο Στάροβιτς, ενώ σε επίπεδο προσωπικό δεν όμως το περιμένεις καταρχήν και πρωτίστως από τον Ντάντε. Εντάξει, τώρα από τον Ντάντε περιμέναμε και κάποια αποτελεσματικότητα, δεν είναι μόνο ηγετική φυσιογνωμία και αυτή δεν εμφανίστηκε. Όταν δεν μπορεί κανένας να βγάλει το ηγετικό του πρόσωπο, όταν δεν μπορεί διαγωνιστική του αποτελεσματικότητα, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Δηλαδή, παίρνεις έναν αθλητή προσωπικότητα, δηλαδή, εκεί ακριβώς προκύπτουν και οι διαφορές με την περσινή, και την περσινή κατάσταση. Δηλαδή, όταν βάζεις το όνομα μέσα στην ομάδα, μπορεί να βάζεις ένα όνομα που είναι ο αθλητής εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά στα πρώτα παιχνίδια, ενώ δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που κουβαλούσε το όνομα Λί, μόλις άρχισε να βγαίνει αυτό που κουβαλάει το όνομα Λί, ήρθε και κάλυψε τα πάντα σαν προσωπικότητα μέσα στην ομάδα, την πήρε από το χέρι, την οδήγησε στο πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή εμφανίστηκε αυτό που περιμένεις. Ναι. Εδώ δυστυχώς αυτό το πράγμα, ακόμα και στο τελευταίο μας με τον Βραχάτη που παίξαμε μετά τον ημιτελικό, η ομάδα δεν μπόρεσε να βγάλει αυτό το πρόσωπό της. Αντιθέτως θα έλεγα ότι στην ομάδα που είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με Σακόγλου και Σωτηρίου στις θέσεις του Διαγωνίου και του Ακραίου, έδειχνε μια παράμιλη έτσι, ανταγωνιστικότητα και ένα παράλληλο ψυχισμό μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά σε μια σειρά παιχνιδιών που δεν κρίνονταν κάτι, αλλά έτρεχε η αγωνιστική σεζόν και ο ΠΑΟΚ φανέρωνε ακόμα και με το μάτς που χάσαμε μέσα στο Ρέντι από τον Ολυμπιακό το 3-1, δείξει ότι είναι μια ομάδα που πατάει πάρα πολύ καλά και σίγουρα με το που θα βάλει κάποια όπλα μέσα θα είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε και όταν δεν πετυχαίνεις αυτό το πράγμα σε μια περίοδο που τελειώνουν πλέον οι μεταγραφές σου και δεν έχεις λύσεις και σου απομένει πλέον ένα στόχος, το μόνο που μπορείς να κάνεις για να σοκάρεις αυτή την κατάσταση είναι να... Γιατί προχωράω λίγο στο επόμενο ερώτημα. Ναι, σωστά. Το ένα φέρνει το άλλο, βεβαίως. Ναι. Έτσι, πώς προέκυψε η αντικατάσταση Καλμαρίσκη. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι το τι αναγνωρίζουμε και εμείς σαν διοίκηση σε έναν προπονητή είναι δεδομένο. Το τι έχει κάνει ο Καλμαζίδης για το ΠΑΟ και το τι έχει προσφέρει και αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει καμία διοίκηση, κανένας πρόεδρος, δεν μπορεί να το αλλάξει βασικά κανένας. Ό,τι γράφει ιστορία, ναι, έχει κάποιο όνομα από κάτω. Έτσι. Οπότε αυτά είναι δεδομένα πράγματα και δεν μπορώ να βγω εγώ να κάνω τον τρελό και να πω ότι όχι ο Καλμαζίδης δεν έκανε αυτό ή εκείνο δεν έκανε. Έτσι, άλλη μόνο. Απλώς η διοίκηση σίγουρα βλέπουμε ένα άλλο βλέμμα όλα τα πράγματα. Βλέπουμε μπροστά μας ένα στόχο τελευταίο. Βλέπουμε ότι η ομάδα δεν είχε δείξει σημεία ανάκαμψης, δεν έδειχνε δηλαδή σημεία αναπνοής. Ότι βαδίζουμε, ήταν αυτό που σας είπα πέρυσι με το Λί. Βλέπαμε ότι δεν ξεκίνησε η ομάδα κατευθείαν με το που μπήκαν κάποια παιδιά μέσα να αλλάζει το πρόσωπό της, αλλά έβλεπε σιγά σιγά ότι αλλάζει, ότι μεταμορφώνεται αυτό το πράγμα. Και πραγματικά φτάσαμε σε αυτή την περσινή κατάσταση του πρωταθλήματος. Φέτος η ομάδα δεν είχε αναπνοή, δεν είχε, δηλαδή σου έδινε την εντύπωση ότι έχανε άνευρη και άοπνη και χωρίς πνοή, δηλαδή χωρίς να έχει καμία δυνατότητα. Σίγουρα το προχθεσινό 3-2, δηλαδή όταν η ομάδα βρέθηκε πίσω με 2-0 και έκανε μια ανατροπή, ίσως ήταν το πρώτο σημάδι απέναντι σε μια αρκετά καλή ομάδα, θα έλεγα, του Βραχάτη. Την τέταρτη στην Ελλάδα αυτή. Ναι, είναι τέταρτη, εντάξει. Σίγουρα εντάξει, οι διαφορές μεταξύ των υπολείπων ομάδων, αν θέσουμε τον Πάκο τον Ολυμπιακό, ας πούμε, μπροστά τους, είναι αρκετά μεγάλη, αλλά παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ έδειχνε να έχει προβλήματα με τους πάντες αγωνιστικά. Δηλαδή με τον οποιοδήποτε αντίπαλο δεν έμπαινε μέσα στο γήπεδο για να τελειώνει παιχνίδια με την δυνατότητα που έχει μια ομάδα που ξεχωρίζει αγωνιστικά από τους υπόλοιπους. Και εκεί είπαμε ότι πρέπει κάτι να συμβεί οπωσδήποτε. Η απόφαση τη σκέφτεστε καιρό, γιατί προφανώς και ο κύριος Ελγκέτα δεν μπορεί να τον ενημερώσετε χθες και να ήρθε αμέσως. Μάλλον. Όχι. Η σκέψη ξεκίνησε μετά τον ημιτελικό. Μάλιστα. Μετά τον ημιτελικό του, όπου αυτό το σετ, το τέταρτο σετ με το 18-10 και το 25-16 ήταν πλήρης απογοήτευση για όλους. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν μπορείς να είσαι σε ένα γήπεδο μέσα όπου έχεις την έδρα, όπου έχεις το πλεονέκτημα του κόσμου, όπου τα έχεις όλα υπέρ σου, να εμφανίζεται μια τέτοια αγωνιστική κατάσταση σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Δημόσια χτυπήσει ο λίμπερο του αντιπάλου.
Ναι, και εντάξει, αυτά συμβήκαν. Α πούμε, υποθέσουμε ότι αυτό συνέβη μέσα στην διάρκεια του παιχνιδιού. Έτσι δεν το έχει σαν δεδομένο πριν πει στο μάτς. Αλλά τα δεδομένα του πρωτού αρχίσει το παιχνίδι ήταν όλα υπέρ μας. Και εμφανίστηκε μια ομάδα με πολύ κακό πρόσωπο. Και θα σας πω το εξής, έτσι. Δεν είναι το τι διεκδικεί. Δεν είναι αν θα έπαιρνε ο Πάουκ το κύπελο. Θα μπορούσε να το χάσει το κύπελο. Mm. Αλλά να δείξει ένα πρόσωπο που λες ότι εντάξει, έφυγαν από εδώ, αλλά θα τους βρω στο πρωτάθλημα και θα τους πνίξω. Δεν γλιτώνουν. Δεν μπορούσε με τίποτα να δώσει το μήνυμα ο Πάουκ. Ούτε σε εμάς, ούτε στον κόσμο, ούτε στον οποιοδήποτε ασχολείται με το συγκεκριμένο σπορ. Απλά η απορία, συγγνώμη λίγο Κούστα. Η απορία είναι η εξής. Είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα έχει ελλείψεις σημαντικές. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από όσο καταλαβαίνουμε από βόλεϊ, είναι αδύναμη στο σέρβις, αθλητικά προσόντα της λείπουν. Οι παίκτες που έφυγαν πέρσι δεν αντικαταστάθηκαν. Δηλαδή, είναι σαφές αυτό. Ωραία. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι τι μπορεί να δώσει μία αλλαγή προπονητή από τη στιγμή που ξεκάθαρα υπάρχουν κενά τα οποία δεν μπορούν να βελτιωθούν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι θα βελτιώσουμε το σέρβις. Θα βελτιώσουμε, ξέρω εγώ, τα αθλητικά μας προσόντα. Δεν έχουμε έναν παίκτη να κάνει το απρόσμενο. Μήπως... Θα σας πω. Ναι. Θα σας πω έτσι πολύ επιγραμματικά δύο πράγματα. Τώρα εντάξει, είναι αυτό που λέτε. Ο πολλής κόσμος σίγουρα δεν το ξέρει. Εμείς δεν αλλάζουμε. Καταρχήν είπα ότι όταν μια ομάδα βλέπεις ότι δεν έχει προσβείς, προκαλείς ένα σοκ. Το σοκ μπορεί να προκαλέσεις, επειδή δεν είναι μπάσκετ που είναι ελεύθερη η αλλαγή των αθλητών μέχρι το τέλος της περίοδου. Έχεις πολλά περιθώρια, η αλλαγή θα πάει στον προπονητή. Από εκεί και πέρα, η επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου που είναι Λατινοαμερικάνος είναι ότι είναι ιδιαίτερα η Αργεντίνη και ιδιαίτερα το Αργεντίνικο Βόλεϊ είναι περικλεί ανθρώπους που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του ψυχισμού. Ο Ελγέτα και σαν αθλητής αλλά και σαν προπονητής έχει δώσει αυτό το δείγμα. Είναι μια ευκαιρία να το μεταφέρει εδώ και θα κρυφτεί κιόλας αυτό, έτσι. Σίγουρα το να δεν μπορεί να μάθει ξαφνικά βόλεϊ ή να αλλάξει τα χαρακτηριστικά δεδομένα αθλητών που έχουν παίξει όπως αυτοί που έχουν σήμερα, έτσι. Ναι. Έχουν παίξει Ολυμπιάδες και World League και παγκόσμια κύπελα. Μα να τους αλλάξει. Είναι συγκεκριμένα καλά η ομάδα, συγκεκριμένα κακά. Δεν αλλάζει αυτό. Ο προπονητής σε αυτό το επίπεδο των αθλητών επεμβαίνει τακτικά. Αλλά και στο κομμάτι του coaching την ώρα του παιχνιδιού. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο κομμάτι που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να δώσει συγκεκριμένο προπονητής είναι το κομμάτι του ψυχισμού. Η φιλοσοφία του Γιάννη του Καλμαζίδη δεν απορρίπτεται, έτσι, αλίμονο. Αλλά εμείς λέμε ότι σε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή παρουσίαζε αυτήν τη στασιμότητα και αυτήν την άνευρη εικόνα, ότι έπρεπε να δοθεί ένα σοκ. Θα δούμε τι θα πετύχει αυτή η κατάσταση. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε την κατάσταση να τρέξει έτσι και στον τελευταίο στόχο που έχει απομείνει. Και θεωρώ, επειδή μου έχουν κάνει και την ερώτηση ξανά, με τι δεδομένα, ας πούμε, επιτυχιών βρίσκεται ο Ελγέτας στο μπάνκο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο για μια διοίκηση, ότι τι μπορεί να πετύχει. Θα πρέπει να ξέρετε ότι και ο Μπόσκαν που ήρθε να πάρει τον Ολυμπιακό, αν δεν πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα, το πάρει ο Ολυμπιακός προφανώς, και ο Μπόσκαν δεν έχει τίποτα στο παλμαρέ του. Ναι. Το θέμα είναι τι δίνει σε μια ομάδα, έτσι, ο προπονητής. Και δεν θέλω με πουδενή σας λέω να αφαιρέσω κάτι από τον Γιάννη Καλμαζίνη. Είναι ένας άλλος τύπου προπονητής, πιστεύουμε εμείς. Πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσει κάτι στην ομάδα. Θα διαπιστωθεί και θα φανεί αν ήταν σοφή αυτή η επιλογή. Να ρωτήσουμε κάτι σημαντικό. Επειδή είπατε ότι ο τελευταίος στόχος, το τελευταίο, το τέλος της χρονιάς κτλ. Προφανώς ο ΠΑΟΚ στο Βόλο δεν τελειώνει φέτος. Προφανώς θέλετε να έχετε συνέχεια, θέλετε να είστε συνέχεια στη διεκδίκηση στόχων. Γενικότερα με τη φιλοσοφία του κ. Καλμαζίδη διαφωνούσατε, είχατε πρόβλημα. Ώστε να δικαιολογήσετε την κακή φετινή παρουσία της ομάδας του. Εγώ σας λέω το εξής. Δεν ήταν θέμα, δηλαδή δεν ήρθαμε σε ρήξη με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Απλώς θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να αφήσουμε να χαθεί αυτός ο στόχος έτσι, αμαχητή, να φύγει. Γιατί φαινόταν ότι η ομάδα με τον Γιάννη αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Καλμαζίδη αυτή τη στιγμή, είχε πάει σε ένα σειρμό που δεν έδινε μέλλον για τον επόμενο στόχο. Αυτό διακρίναμε εμείς. Ναι. Σε αντίθεση με την περσινή κατάσταση, όταν ήρθε ο Γιάννης Καλμαζίδης τον Δεκέμβρη, όπου πήρε μια κατάσταση η οποία ήταν άσχημη και σε πολύ άσχημη στιγμή, ήρθε και το διόρθωσε αυτό. Πιστεύουμε ότι το ίδιο μπορεί, γιατί αυτό, δηλαδή η επέμβαση αυτή από τους προπονητές
δεν συμβαίνει μόνο. Δηλαδή η αλλαγή φέρνει πάντα κάτι με σημειώμενο. Είναι δεδομένο αυτό. Φέρνει βέβαια σε ομάδες που είναι στα πρόθυρα της καταστροφής. Που είναι να κινδυνεύουν να πέσουν. Δηλαδή το ηλεκτροσόκ το έχουν συνδυάσει με τέτοιες έννοιες. Ο ΠΑΟΚ απλώς ήταν χειρότερος του Ολυμπιακού. Αυτό. Ενός πιο ακριβού αντιπάλου. Ξεκάθαρα λόγω επιλογής. Αυτό νομίζω θα το δείτε και στο ότι και στα παιχνίδια που έχει κάνει τα τελευταία, ακόμα και σε αυτά που ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, δεν ήταν καλός. Δηλαδή δεν έπνιγε τον αντίπαλο. Το τελευταίο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έπνιξε πραγματικά τον αντίπαλο αγωνιστικά ήταν με τον Κίζικο μέσα εδώ. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι που έκανε ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Δηλαδή τέτοια παιχνίδια όπου πραγματικά πήγε στον αντίπαλο, άσχετα αν είναι μικρότερό σου σε αξία αγωνιστική, αλλά δεν του δίνει καμιά ευκαιρία να του αποδείξει ότι έχει την πιθανότητα να σε απειλήσει σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού, δυστυχώς τέτοιες εμφανίσεις δεν κάναμε. Μας έλειψε αυτό το πράγμα από την ομάδα. Είχαμε δυσκολίες και στον ημιτελικό του, στο τελευταίο παιχνίδι που ήταν το Παναθηναϊκού Κυπέλλου. Μέσα εδώ με το Βραχάτι είχαμε άσχημη εικόνα σε κάποια παιχνίδια δηλαδή που ήταν σημαντικά για να δείξουμε το πρόσωπο μας. Αλλά και στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος όντως η εικόνα μας δεν ήταν τόσο καλή. Αλλά σας λέω ότι εντάξει, ήταν η μόνη λύση, η μόνη έτσι επέμβαση που μπορούσε να κάνει αυτή τη στιγμή η διοίκηση. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είδα το βιογραφικό του Ολκέτ. Τρία χρόνια ανενεργός, που για προπονητική είναι μεγάλο διάστημα. Ανενεργός τι εννοείτε? Δεν είναι στο βιογραφικό του, δεν αναφέρει ότι δούλευε κάπου. Όχι, δούλευε. Ήταν στην Τζαζίρα μέχρι και πέρυσι. 14 δεν γράφει το βιογραφικό. Αυτό που δημοσίευσατε χθες 14 γράφει. Δεν το ξέρω αυτό που βγήκε στο επίσημο site, αλλά δεν το διάβασα γιατί μπορεί να μου... Αλλά όχι, δεν ήταν ανενεργός. Δούλευε μέχρι και πέρυσι. Τέλος πάντων. Άκυρη ερώτηση λοιπόν, αλλά εγώ το βιογραφικό που δημοσίευσατε εσείς διάβασα. Εντάξει, ενδεχομένως δεν ξέρω τώρα τι σας το λέω, επειδή δεν το έχω υπόψη μου ακριβώς. Σας το λέω εγώ ότι ξέρω, επειδή δούλευα μέχρι πέρυσι. Από την ομάδα εντός και από τους παίκτες μέσα από τις συζητήσεις τα λοιπά, λαμβάνετε τα ίδια μηνύματα? Όχι, δεν ασχολούμαστε με το. Δεν υπάρχει λόγος στους αθλητές για το θέμα του προπονητή. Μάλιστα. Δηλαδή δεν δίνεται λόγος από το κομμάτι στους αθλητές. Όχι, δηλαδή, ναι, δεν θα κρίνουν εκείνοι φυσικά. Απλώς μέσα από τις συζητήσεις αν παίρνετε τέτοια μηνύματα. Ότι είμαστε σε ένα διέξοδο και ότι πρέπει κάτι να γίνει. Όχι. Δεν θέλω να υπάρχει. Είναι οι αποφάσεις που παίρνονται από το κομμάτι της διοίκησης. Δεν θέλω να έχουμε δηλαδή να πούμε ότι δεν είναι καμία συμμετοχή ο αθλητής. Δεν είναι καμία συμμετοχή σε όλη αυτή την πράξη. Στον κύριο Ελγκέτα στηρίζεστε και υπολογίζετε για αυτό το τελευταίο διάστημα ή είναι σίγουρο θα κριθεί και σας λέω το εξής, ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει αν ο ΠΑΟΚ πάει στον τελικό και σε 5 παιχνίδια. Σας το λέω ότι... Αν πάει στον τελικό και φτάσει σε 4-5 παιχνίδια? Σε 5 παιχνίδια. Σε 5 παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Για να δούμε. Όχι αν θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Να διεκδικήσει. Καταλάβατε. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν έχει καμία νίκη στα μεταξύ του παιχνίδια. Μάλιστα. Αυτές είναι οι απαντήσεις. Πάντως, θα δούμε. Κύριε Παϊσιάδη, να ρωτήσω και εγώ κάτι. Ο Άκης Αξιολόγλου είμαι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε κάθε χρόνο πρωτάθλημα στο βόλεϊ και δεν είχαμε καμιά απέτηση να το πάρει ντε και καλά και φέτος, με δεδομένο το ότι ο Ολυμπιακός ξέραμε από το καλοκαίρι ότι ενισχύθηκε, γιατί τον πόνεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, η λίγο ποδοσφαιρική αυτή απόφαση της διοίκησης να πάει σε ένα σοκ, ας πούμε, στην ομάδα, θυσιάζοντας τον προπονητή, τον οποίο γι' αυτόν τον πήραμε, επειδή ήταν ένας πολυνίκης, ένας που ήξερε από πρωταθλητισμό και από τρόπαια και κατακτήσεις προπονητής, η απομάκρυνσή του και η επιλογή ενός άλλου. Έχει μία προοπτική, δηλαδή να πούμε ότι αυτός που πήραμε τώρα δουλεύει πολύ με Έλληνες παίχτες. Δουλεύει με νεαρές ηλικίες ή έχει καλές άκρες στο εξωτερικό και θα μας φέρει του χρόνου δύο παίχτες για να ονειρευτούμε και την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο το αν φέτος θα το πάει στα 5 σετ, θα πάει στον τελικό στους 5 αγώνες ή θα κοιτάξει να κάνει την έκπληξη και να πάρει και φέτος το τρίτο πρωτάθλημα. Σας λέω λοιπόν επιγραμματικά ότι
Νομίζω ότι η απάντηση που σας δώσω θα σας καλύψει και για όλη την ερώτησή σας. Σας λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος αυτό που κατήχε τα προηγούμενα χρόνια, αν το χάσει φέτος, ότι δεν μπορεί να το χάσει την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια. Ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην πλευρά του πρωταθλητισμού. Και ότι σας λέω πραγματικά το πιστεύω μέσα από αυτά τα χρόνια που ζω στον αθλητισμό, ότι αν αντικατάσταση δεν υπάρχει πουθενά. Μα πουθενά σε καμία θέση. Ναι. Είναι, δηλαδή η σοφή παροιμία που λέει ότι τα μνήματα είναι γεμάτα από αντικατάστατου είναι σε πλήρη ισχύ. Πάντως ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που και την προηγούμενη φορά στράφηκε πάλι στο Καλμαζίδι όταν. Ναι, να σας πω και κάτι. Εμείς δεν έχουμε καμία κλειστή πόρτα. Ούτε χανόμαστε μέσα από τα λάθη μας. Αν κάνουμε οτιδήποτε λάθος, είμαστε εδώ και το διορθώσουμε. Αυτό όμως που θέλω να πω σίγουρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό στο βόλεϊ και τα επόμενα χρόνια. Είναι δεδομένο αυτό. Με τον κύριο Ελγέτα, ξανά με τον κύριο Καλμαζίδη, με τον οποιοδήποτε προπονητή έχει μπροστά του που κρίνει ότι θα του φέρει ξανά το στόχο του πρωταθλητή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό και τα επόμενα χρόνια. Είναι δεδομένο. Και αυτό δεν σας το λέω εγώ επειδή εγώ χειρίζομαι την κατάσταση του τμήματος. Σας το λέω γιατί οι διοικούντες του τμήματος είναι αποφασισμένοι πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία από την Πέμπτη και μετά στο ξεκίνημα των play-off και θα δούμε στην πορεία αν αυτή η απόφαση ήταν σωστή και αν θα βοηθήσει το μέλλον του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να συνεχίσει την πορεία και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Άσε καλά και Πασιάρη. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον αντιπρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Παϊσιάδη, που μας εξήγησε την απόφαση. Όπως φαίνεται κατά κάποιο τρόπο ότι ο περισσότερος χρόνος έχει πάρει λίγο το μέρος του Καλμαζίδη και σαν ένα, πώς να το πω, σαν ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης για αυτά τα δύο πρωταθλήματα τα συνεχόμενα που δεν είναι εύκολο στο βόλεϊ να τα πάρεις. Εμείς οφείλουμε και στη διοίκηση να δείξουμε μια εμπιστοσύνη και μια ευγνωμοσύνη, διότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι που και φέραν τον Καλμαζίδη και κατάλαβαν το λάθος της περσινής χρονιάς και τον επανέφεραν και πήραμε και το δεύτερο πρωτάθλημα. Απλά επειδή δεν ξέρουμε και τόσο πολύ το βόλεϊ με όρους του αθλητισμού, να μιλήσουμε τόσο για τους διαγώνιους, για τους ακραίους, για το οτιδήποτε, μένουμε τουλάχιστον στη φιλοσοφία. Δηλαδή, τι να πιστεύουμε του χρόνου ότι θα γίνει και θα γίνει ο ΠΑΟΚ μια τέτοια ομάδα που να μπορέσει να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό που πιθανόν Δημήτρη και του χρόνου να ρίξει λεφτά πάλι. Ειδικά αν το πάρει. Ενώ εμείς δεν θα ρίξουμε. Ένας φίλος γράφει για την απομάκρυση του κυρίου Κουντούρη, στατιστικολόγος. Αν έπαιξε, ότι έπαιξε ρόλο. Δεν το ρωτήσαμε. Για τον Ελγκέτα που γράφει ένας φίλος ρωτήθηκε. Η άποψη του 739 ότι δεν χτίζουμε έτσι ομάδα. Ο Μπράντοβιτς θα έπρεπε να έχει φύγει 5 φορές μέχρι τώρα. Ο προπονητής είναι εκείνος που ξέρει τη φόρμα και πότε θα φτάσει στο πικ. Τώρα ο Ντάντε πώς θα παίξει. Εγώ δεν πιστεύω. Εγώ αυτό που ρώτησα είναι, πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει ένας κακός προγραμματισμός, υπάρχουν έλλειψη χαρακτηριστικών. Η ομάδα δείχνει ομάδα βετεράνων, δεν έχει αθλητικά προσόντα καθόλου. Εντάξει, ειδικά αυτοί που ξεκινάνε. Δικαιολογείται όμως μια κακή χρονιά. Εννοείται. Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά αν μου πει εμένα το ΤΑΠ στα ίσα, ότι οι φίλοι είμαστε αποχρεωμένοι από τον προγραμματισμό του προπονητή. Ωραία. Ναι, θα το δεχτώ. Νομίζω ότι αυτό που υπόθηκε για τον Ντάντε τον Καλμαζίδη φωτογραφίζει. Καλά, 100%. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ντάντε. Ναι. Υπάρχει μια σκιά του όπως σταμάτησε ο Κουρνέτας. Αυτό. Όταν αναζητάς λοιπόν τον αντικαταστάτη του Κουρνέτα, εκεί ήδη βάζεις δύσκολα στο κεφάλι σου. Δεν σου βγαίνει ο Πέτκοβιτς. Ωραία. Ψάχνεις διαγώνιο, κανένας γίνεται στραβή με τον Γκόμες. Πας όμως στη σίγουρη λύση και εκεί. Ψάχνεις ακραίο, ωραία, τη βγάζεις με το Σωτηρίο μισή σεζόν γιατί ο Ντάντε είναι ανέτοιμος, δεν είναι καλύτερος. Ωραία. Του Χιμένεθ που είχες πέρσι. Ο Λίσα κεντρικός ήταν μια κλάση πάνω. Ο Σεπέδα σαν διαγώνιος, ακόμα και τώρα που πήρε στο Στάροβιτς, πιο σημαντικός ήταν για την ομάδα. Είναι κακός προγραμματισμός, ρε φίλε. Συμβαίνει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Συμβαίνει. Εγώ πάλι ξεκινάω από το βασικό ότι ο Ολυμπιακός έριξε πολύ περισσότερα χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Και πέρσι είχε περισσότερα χρήματα ο Ολυμπιακός, λέω. Και πέρσι τα είχε.
Ακόμα το Γιαμπλόνσκι δεν έχει αντικαταστήσει. Ούτε το Γιαμπλόνσκι. Ναι. Ο Σαφράνο δηλαδή φέτος είναι σε κάκιστη κατάσταση. Ο Αμερικάνος δεν καλύτερο παίζει. Αυτά με τις απαντήσεις από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Κλείνουμε με Beer AT, το μεγάλο Beer and Rock Bar ανατολικά στην πόλη. Και σήμερα Τρίτη 2 συν 1. Όλες οι βαρελίσιες Primator στον Beer AT. Και η Αναδομό επίσης, μπείτε στο Facebook, έχει μια εκπληκτική σελίδα που συνεχώς ανεβάζει πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες από έργα που έχει κάνει η Αναδομό, από ένα απλό σπίτι ή μια μικρή επιχείρηση μέχρι πολύ μεγάλα έργα, μέχρι και το γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ δηλαδή, να δείτε πώς γίνονται οι ολοκληρωμένες ανακαινήσεις, πώς πληρώνεται σε προνομιακά πακέτα και με άτοκες δόσεις και αν θέλετε και διαζώσεις που σίγουρα λύνονται περισσότερες απορίες. Τα παιδιά της Αναδομού είναι στη διάθεσή σας, 2311-241-508, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η Αναδομό και σας βρίσκει για σπίτι και να νοικιάσετε και αν θέλετε να αγοράσετε και σίγουρα να το ανακαινήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Ο Σταύρος Κόλγας είναι πολύ αισιόδοξος για την επιλογή Ελγκέτα, ότι θα αναγεννήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ, σαν ότι θα ανεβάσει ψυχολογικά τους παίχτες και θα καταφέρει να διεκδικεί στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Φάνηκε αυτό. Τι? Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Και ποδοσφαιρικά πώς θα μιλήσετε για το ποδόσφαιρο. Ξεκινάει παιχνίδι έχω φίλε με την ΑΕΛ. Παιχνίδι έχεις 5 μέρες. Παιχνίδι έχω, εγώ ετοιμάζομαι, κάνω ζέσταμα από τώρα. Τώρα τι γίνεται. Τίποτα, να λέμε τα γνωστά ότι πώς το λένε, ζωντανεύει η μεσύμβρια. Όπου πολύ κλεισί. Ναι. Από τέτοια κλεισί που πεθάνουμε μια μέρα. Ικανοποιημένος φάνηκε ο Βλαντανίβιτς βλέποντας, βλέπει τους παίχτες να επιστρέφουν ένας. Ευχάριστος πονοκέφαλος. Ναι. Στην πόρτα ήταν και περίμενε δύο τρεις συγκεκριμένους. Δηλαδή, μέχρι που, ο ευχάριστος πονοκέφαλος είναι που μέχρι που κάνεις και σεξ παρά τον πονοκέφαλο. Δηλαδή. Εκεί ιδανική κανέναν like. Ο Ζάιρο. Του Ζάιρο, κι άλλος. Άλλος δανεικός. Δανεικός. Δεν τον βιάλευα τώρα, δεν τον πήρα χαμπάρι μάλλον. Αλλά έκανε και άλλος και δανεικός κι άλλος. Τι μεγάλη επιτυχία. Τι πραγματικά φίλε. Φαντάζεσαι να μην το παίρναμε χαμπάρι για να κάναμε κανένα τέτοιο. Καλά που δεν μπαίνω στο Instagram. Και να βλέπω, εγώ δεν κάνω και με την εθνική βασικά. Να η εθνική, ευτυχώς εκεί θα την κλείτω να εγώ. Σε λίγο τα ποδοσφαιρικά. Δεύτερη ώρα με είδη υγιεινής φτύκας στην Κάτω Τούμπα. Απόλλωνος 37-39, 23-10-9-05-503 για επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων με είδη υγιεινής φτύκας. Προχωράμε, επικοινωνούμε μηνυματικά, γράφετε FM, αφήνετε και ενώ το μήνυμα στο 545-26. Και ενώ στο ΠΑΟΚ 24 οι φωτογραφίες του Μασαβίδη δεν μειώνονται, ενώ περνούν οι ώρες. Δεν είσαι βάρδια. Όχι. Όχι. Ολοκληρώθηκε η βάρδιά σου, αλλά είσαι υπεύθυνη που είχαμε 4-5 θέματα Σαβίδη. Κάτι μήπως θέλει, τα παίρνεις από το ivan.savidis.gr. Όχι φίλε, το alter ego σου είναι, δες το. Είσαι ναι, αγάπη, η γυναικεία έκδοσή σου. Έλα να μας πεις λίγο για αυτό το πράγμα. Έχει ενδιαφέρον. Μετά μπορεί να κάνει. Όχι, έχουμε όχι, συνομιλία, όχι. Έχουμε συνομιλία, έχουμε συνομιλία. Συνομιλία έχουμε. Να μιλήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Συνήθως φιλοξενούμε παράγοντες και του ΠΑΟΚ για ερωτήσεις σε κρίσεις, για κριτική, για προβλήματα, για να ακούσουμε τις απόψεις όπως τώρα στο Βόλι, γιατί, πώς, ερωτήματα του κόσμου, αντιδράσεις. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται. Έχουμε πει σε κανένα ποτέ παράγοντα μπράβο αυτά, γιατί ότι πετύχατε. Σπάνιοι γίνεται. Εντάξει, όταν παίρνουν τίτλους, γιατί δεν δημιουργείται, το κάνουμε. Και τον κύριο που τώρα είναι στη γραμμή, τον κύριο Πετρίδη, συνήθως τον φιλοξενούσαμε για να μας λύσει απορίες για διάφορα θέματα, επιλογές, προβλήματα και όχι για να του δώσουμε συγχαρητήρια για ένα τίτλο. Κύριε Πετρίδη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κύριε Πετρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Σήμερα είμαστε καλύτερα βεβαίως. Γιατί για τα μετεώρια την επόμενη μέρα πάλι το άγχος σε κυριεύει. Σήμερα είμαι καλύτερα. Αφού όλοι στην ομάδα σας έλεγαν ότι είμαστε καλύτεροι, θα το πάρουμε κτλ. Σας εφησύχαν δηλαδή. Ήταν πολύ βέβαιοι ότι θα καταφέρουν να πάρουν τον τίτλο. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν φτάνεις εκεί, στο τελικό, και όταν έχεις επάνω 1000 άτομα να σε στηρίζουν και να σε υποστηρίζουν, το βάρος είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και όταν έχεις αποκλείσει αυτές τις ομάδες που χτυπούσαν όλοι τον τίτλο, κατά ψέματα, ναι. Και φτάνεις στο
στον ημιτελικό κυρίως, που είναι πολύ πιο βαρύς από τον τελικό, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αλλά λέμε, τέλος καλό, όλα καλά. Πήγαμε καλά, δόξα τω Θεώ, παιδιά. Το φοβηθήκατε δηλαδή στο συν 4, συν 5 του Φιλίππου? Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα όχι. Καλά, όλοι το φοβήθηκαν. Το φοβήθηκα, αλλά επειδή είχα και από την προηγούμενη διοργάνωση με τον Διομήτρο, που θυμόσαστε, πάλι είμαστε 5 γκολ πίσω στο 55. Ναι. Τώρα είμαστε 5 γκολ πίσω στο 14. Είχαμε άλλα 16 λεπτά να παίξουμε. Mm-hmm. Λέω, μπορεί να γίνει. Και επειδή πίστευα στην ποιότητα των παιδιών αυτών, έλεγα κάτι πρέπει να γίνει, ένα σοκ. Και εκείνο ήρθε. Δηλαδή κάποιος παίκτης πήρε την ομάδα πάνω του. Πάντοτε έτσι γίνεται. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαστορογιάννης, ο οποίος, τι να πω, το παιδί έβγαλε τα λεφτά του, που λέμε. Τα έβγαλε όντως. Κύριε Πετρίδη, χτίσατε μια ομάδα, κάνατε αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι, κάνατε προσθήκες το χειμώνα. Τώρα είστε ήσυχος, βλέποντας αυτήν την ομάδα και ενώπιον πρωταθλήματος, ότι όλες οι επιλογές δημιουργούν μια χημεία τέτοια που να λένε και οι άλλοι ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί? Έτσι λένε. Το φαβορί το είχαν χρήσει άλλη ομάδα. Εμείς δεν ήμασταν το φαβορί, έτσι λέγανε τουλάχιστον. Εγώ πίστευα όμως μέσα μου ότι αυτή η ομάδα, όπως στήθηκε το καλοκαίρι και με την προσθήκη βεβαίως των χριστουγεννιάτικων μεταγραφών, η ομάδα έδειχε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Υπήρχαν σε κάθε θέση δύο παίκτες οι ίδιοι. Δεν πήραμε παίκτη να βοηθήσει, πήραμε παίκτη όταν θα γίνει αλλαγή να μπορεί να τα απεξέλθει 100%. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλοκαίρι και αυτό κάναμε και αυτό πετύχαμε. Και αυτό φάνηκε όταν κάποιοι παίκτες, οι οποίοι τους είπαν βαρόμετρα, δεν μπορούσαν να αποκριθούν, μπήκε η αλλαγή και εκείνη έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Ναι, κάναμε τον προγραμματισμό μας, ο οποίος μας βγήκε. Τώρα βεβαίως, και καλά κάνετε το ρωτάτε, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν έχεις κατακτήσει ως φαβορί έναν τίτλο. Για το Final Four τα πράγματα λύνουν τελείως διαφορετικά. Πιστεύω ακράδαντα ότι και το πρωτάθλημα είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ουσιαστικά ήταν ένα βάρος της ομάδας αυτό του Final Four. Ακριβώς. Το χρειαζόταν για να πιστέψει περισσότερο σε αυτό που κάνει. Να κάνει ένα start ακριβώς. Mm-hmm. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ποιοτικοί παίκτες με χρόνια εμπειρία, έτσι. Και αυτό το δείξανε. Υπάρχει δηλαδή μια δεκάδα παικτών οι οποίοι είναι παρουτοκαπνισμένοι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Mm-hmm. Τον κύριο Κατσαρή, πώς τον πήσατε και πήγε στο γήπεδο? Α, λοιπόν. Ο πρόεδρος μας, ο κ. Θανάσης Κατσαρής, μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Γρηγόρη? Του λέω, πρόεδρε, δύσκολη ερώτηση. Μου λέει, σκέφτομαι να έρθω. Τότε λέω, θα μας δώσει όθηση. Μου πήρε τηλέφωνο την επόμενη το πρωί, μου λέει, να ξεκινήσω. Ξεκίνα, του λέω, και έλα. Και πραγματικά δεν σας κρύβω, παιδιά, ότι είδα έναν Κατσαρή ο οποίος ήταν, νομίζω ότι περνούσε ένα πάρα πολύ δύσκολο απόγευμα, ειδικά όταν μας είχαν περάσει και δύο γκολ στο τελικό. Έβλεπα έναν Κατσαρή ο οποίος τρυπούσε τα χέρια του τρίποντας από την αγωνία. Δεν αντέχεις στεναχώριες. Ακριβώς. Και το είναι κατάλαβα. Αλήθεια ότι πηγαίνει μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι? Ναι, στο ποδόσφαιρο λέω, όταν πηγαίνει, παιδιά, επειδή μπροστά μου κάθεται, όπως έρχεται, δεν φεύγει ούτε στο ημίχρονο. Τι εννοείται? Δεν κουνιέται? Κατηλωμένος. Δεν κουνιέται από τη θέση του. Όχι. Αυτό πώς εξηγείται όμως να είναι τόσο ποδοσφαιρικός? Δηλαδή δεν αντέχει την ένταση των άλλων αθλημάτων, την αλλαγή συναισθημάτων, τα γκολ. Πώς το εξηγείται? Κοίταξε, η ένταση στο handball είναι πολύ μεγάλη, παιδιά, έτσι. Ναι. Η εναλλαγή των σκορ είναι απίστευτη. Mm-hmm. Και οι ανατροπές επίσης απίστευτε. Δηλαδή ήρθε πριν το πρώτο τίτλο που πήραμε και σε στιγμές μεγάλης χαράς και πέρασε ένα σοκ. Γιατί και εκεί πάλι το πήραμε με δυσκολία το πρώτο πρωτάθλημα που πήραμε. Και δεν αντέχει να παρακολουθεί ένα τμήμα το οποίο πραγματικά το πονάει, έτσι. Εγώ πολλές φορές είσαι καταρρυδικός και τα λοιπά και τα βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνιάει για τα τμήματα. Εγώ μπορώ να σας πω, είναι πιο χαλαρό στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι πολύ πιο χαλαρό όταν παρακολουθεί το ποδόσφαιρο από ότι όταν παρακολουθεί τμήματα του ερασιτέχνη. Είδα προχθές έναν πρόεδρο Κατσαρή, που είναι χρόνια σε αυτό, να είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πάρα πολύ αγχωμένος. Και αυτό του βγήκε. Το λέω και δημόσια. Όταν του δώσανε οι αθλητές το κύπελο, παιδιά, τον είχα στο μισό μέτρο, βούρκωσε. Ναι. Είδα, βγήκε το συνέστημα. Αυτό που βγαίνει σε στιγμές αγωνίας, έτσι δεν είναι? Και τον είδα τον πρόεδρο, είδα τον άνθρωπο Κατσαρή εκείνη την ώρα. Δεν είδα τον πρόεδρο Κατσαρή. Το συνέστημα έβγαλε. Αν θέλετε να μας ενημερώσετε, μια και τώρα μιλάμε λίγο πιο γενικά για τον ΑΣ, ο ρόλος του Προέδρου
είναι σε όλα τα τμήματα ίδιος. Στο βόλεϊ, στο handball, στο πόλο. Η αγωνία του είναι το ίδιο για όχι, το βόλεϊ. Όχι μόνο η αγωνία. Η αγωνία. Ναι, η αγωνία είναι δεδομένη. Λέω για το ρόλο του και στις αποφάσεις. Ναι. Είναι ίδιος. Ναι. Μας λέει το εξής. Όταν εγώ το καλοκαίρι του λέω πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε αυτόν τον προγραμματισμό. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε το κάτω να το δούμε. Πρώτα μου λέει βρες χορηγούς. Mm-hmm. Για να κάνουμε την υπέρβαση. Βρες χορηγούς. Εκεί αρχίζει η διαμάχη μας. Ναι. Τι χορηγούς να βρούμε, πώς θα τους βρούμε και πώς. Το ίδιο ακριβώς θα πει και στο πόλο. Το ίδιο ακριβώς θα πει και για το βόλι. Για το στίβο, για το kickboxing, παντού. Κύριε Πετρίδη, νομίζω ότι στο βόλι κάτι κάνουν και τον έχουν πιο κοντά τους. Τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν εκεί... σας ακούω, παιδιά. Μας ακούρε τώρα. Τώρα σας ακούω. Στο βόλι, λέω, εκεί οι βολεϊκοί, κάτι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και τον έχουν πιο κοντά τους. Εκεί... Εκεί, και παιδιά, οικονομικά. Δεν θέλω να το πω. Ήταν ο Ανδρέου ο οποίος έβαζε ο άνθρωπος πλάτη. Μετά πήγε και ο Τσαλόμπος βάζει πλάτη και βοηθάει. Έτσι. Μετά το βόλεϊ έχει ακόμα τη στήριξη ότι παίρνει και από την πολιτεία κάτι. Mm-hmm. Και ήρθαν και οι τίτλοι που δεν είχε φέρει ποτέ τίτλο το βόλεϊ, ενώ εμείς είχαμε φέρει τίτλο. Mm-hmm. Και έκανε την υπέρβαση εκεί. Αυτό ήταν. Αλλά δέστε τώρα τα πράγματα πώς δυσκολεύουν. Βέβαια, ναι. Αληθεύει ότι ο Ολυμπιακός σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί και στο δικό σας χώρο. Ήταν να το κάνει εδώ και να το ακούγεται, συζητιέται εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Μάλιστα πέρυσι έφτασε κοντά να πάρει τον Ολυμπιακό Κερατσινίου, αλλά δεν τα βρήκανε γιατί το Κερατσινίου ήθελε να κρατήσει το όνομα. Mm-hmm. Ο Ραστέρης Ολυμπιακός θα λέγεται μόνο Ολυμπιακός. Και εκεί πάλι τώρα βέβαια ακούγεται πιο έντονα. Ότι δηλαδή με την κατακτήση των τίτλων που έρχεται στο handball, mm-hmm. Βρίσκει ένα πεδίο, θα έλεγα, ελεύθερο να κάνει την εμφάνιση του Ολυμπιακού. Το έχουμε ακούσει και εμείς, σαν ομοσπονδία, ότι επιθυμεί να εμπλακεί και στο handball. Τώρα πήρα στο παιδιά, αυτά που ακούω, αυτά σας μεταφέρω. Μα λέω μήπως αλλάξουν και τα και στον ΠΑΟΚ, αν και εκεί ο Ολυμπιακός δραστηριοποιηθεί. Αν ανεβάστε και εσείς τον πύχη κι άλλο. Μετά κατά ανάγκη θα γίνει. Κατά ανάγκη θα γίνει για να ακολουθείς μετά να διατηρείς τα τρόπια και τους τίτλους και να είσαι ΠΑΟΚ, θα πρέπει να ακολουθείς να κάνεις πρωταθλητισμό. Και απέναντι σε αυτά, ανάλογα και τι κεφάλαια θα μπουν, το μπάτζετ όλο θα παίξει τον ρόλο τους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι άλλο που εσείς το ζείτε, την εξήγησή σας. Πόσοι πιο φανατικοί οπαδοί της ομάδας λένε συνεχώς ότι το handball μας έχει κερδίσει, αυτή η ομάδα δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Οι πιο φανατικοί και οργανωμένοι συνδεσμίτες το διαχωρίζουν την ομάδα του handball και είναι πολύ πιο κοντά. Από πού τη διαχωρίζουν? Από τα άλλα τμήματα. Είναι πολύ πιο δεμένοι με το handball. Α, ναι, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εγώ στο τμήμα είμαι 12 χρόνια. Έχουν έρθει 6 τίτλοι. Ναι. Ο τίτλος ο πρώτο ήρθε, δεν είχε κανένα τμήμα, δεν είχε. Δηλαδή, όταν λέω τώρα, εκτός από το μπάσκετ, το πρώτο που πήρε τίτλο ήταν το handball. Πριν, ήταν και, από νέο πριν και από το γυναικείο ποδόσφαιρο. Όχι, μετά. Μετά. Το γυναικείο μετά. Το έχουμε στην απέξω, το αφήνουμε στην άκρη το γυναικείο. Όχι, δεν τα αφήνουμε, νιώθουμε την ίδια χαρά προς Θεού. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με άντρες, ναι. Η μερίδα των φυλάτων με την κύβη είναι άντρες, αντιλαμβάνεσαι είναι πιο κοντά σε αυτό. Ναι. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Ήρθαν οι πρώτοι τίτλοι και την ώρα που ο ΑΣ και το ποδόσφαιρο δεν είχαν τίποτα, είμαστε, θυμηθείτε πριν 6 χρόνια που ήμασταν, άσχημα, ήρθε ένας τίτλος λοιπόν, αναπτέρωση, ήρθαν, είδαν το χάλμο, τους άρεσε, έρχεται δεύτερος τίτλος, έρχεται τρίτος τίτλος. Αυτά συσπηρώσαν τον κόσμο για το άθλημα. Είναι ένα δυναμικό, ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Παύση, mm. του δυναμικού, του πρωτοπόρου, του φωνακλά, να το πω έτσι. Σου άρεσε αυτό. Και δεν μας πλαισιώσανε. Βέβαια, υπάρχουν και στιγμές οι οποίες μας αδικούνε, τους αδικούμε. Δεν είμαστε πάντα με το κεφάλι. Έχετε περάσει και εντάσεις, ναι, βεβαίως. Βέβαια, παίξαμε με 5 άτομα στην κερκίδα. Δεν σας κρύβω όμως ότι τα χρόνια εκείνα που το βόλι δεν ήταν καλά. Εγώ θυμάμαι μια φορά παίζαμε με έναν αγώνα εδώ, είμαστε στο γήπεδο, μέτρησα εγώ 150-160 άτομα και την ίδια ώρα φεύγω από τη Μύρα και πηγαίνω στο Παλατάκι, έπαιζε ο ΠΑΟΚ λοιπόν του Παναθηναϊκού και με 46 άτομα. Mm-hmm. Απαγοήτευση δεν ήτανε. Mm-hmm. Τι ήταν όμως που έφερε το χάτμπολ, ο τίτλος.
αυτό που λέω πάντα. Ο τίτλος παίρνει κόσμο στα γήπεδα. Ο κύριος Κασαρίς το έβλεπε διαφορετικά, όπως ξέρετε. Μιλούσε για μαζικό αθλητισμό κτλ. Τώρα καταλαβαίνει και εκείνος ότι χρειάζονται και τίτλοι. Χρειάζονται και υπερβάσεις. Φυσικά. Τώρα έχει και λίγο πραγματική αγορά. Δηλαδή δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός μια επιχορήγηση 500.000 κάτω τραπέζι και εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε λεφτά δεξιά και αριστερά. Όχι. Τώρα είναι τα πράγματα αλλιώς. Ναι. Έτσι. Κύριε Πετρίδη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε για την συνομιλία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Αυτά για τους κυπελούχους που συνεχίζουν την προσπάθειά τους με μεγάλη αισιοδοξία για το πρωτάθλημα, όπου θα έχουν μειονεκτήματα και έδρας κτλ. Γιατί στην κανονική περίοδο δεν πήγε τόσο καλά το πράγμα. Μπορείτε να διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24 τις δηλώσεις και τις εξηγήσεις για την αλλαγή προπονητή στο Βόλεϊ, που μας έδωσε ο κύριος Παϊσιάδης. Για handball μιλήσαμε. Και όταν πούμε στο ποδόσφαιρο, σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι το αφήνετε στο τελευταίο κομμάτι της. Δεν το αφήνει κανείς μας, φίλε. Το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Βγήκαν και τα εισιτήρια, το αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε στα ποδοσφαιρικά. Εδώ είμαστε και πάλι. Κοιτάζουμε διάφορες ειδήσεις οι οποίες προκύπτουν παράλληλα με τα αθλητικά. Ας πούμε, αυτή η οποία κυριαρχεί από τα ξημερώματα είναι ο τόσο άδικος, τραγικός θάνατος 4 παιδιών στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Ευόσμου, από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο. Ο οδηγός ήταν μάλιστα ανήλικος. Δυστύχημα. Τι ατύχημα όταν. Τι συνέβη ακριβώς. Η αστυνομία έβγαλε τώρα μια ανακοίνωση. Λέει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Ευόσμου, δύο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονο συμμεδαπός εξετράπη τις πορείες του, προσεκρούοντας αρχικά σε τσιμεντένιο κράσπεδο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο τυχείο περίφραξης, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ανωτέρου οδηγού και τριών συνεπιβατών του, ημεδαπή όλη ηλικία 17, 17 και 19 ετών, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό έτερου επιβάτη του οχήματος, που είναι και αυτός 17χρονος ημεδαπός. Γίνεται προανάκριση, είναι ένα σημείο εκεί που έχει γηπεδάκια στον Εύωσμο και ουσιαστικά προσέκρουσε πάνω στα τσιμέντα. Έτρεχαν πάρα πολύ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ήταν ξημερώμα, ήταν άδειοι δρόμοι κλπ. Και έτρεχε, ολοσχερός έχει καταστραφεί το όχημα από ό,τι βλέπουμε εδώ σε φωτογραφίες που τραβήθηκαν, ακόμα δεν είχε ξημερώσει όταν τραβήθηκαν. Είναι στη συμβολή των οδών αναγεννήσεων και Σμύρνης. Άρα είναι δηλαδή κοντά στο περιφερειακό, έτσι. Γιατί η Σμύρνης είναι μια διαγώνιος που από την Μεγάλη Αλεξάνδρου καταλήγει μέχρι τον περιφερειακό με αναγεννήσεως. Έγινε απεγκλωβισμός, διότι ήταν μια άμορφη μάζα το όχημα. Οι πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί. Ο ένας είναι, είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση και ελπίζουμε τουλάχιστον αυτός ο νεαρός να σωθεί, να γλιτώσει. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο. Από σήμερα πάλι επιστρέφουν στο γήπεδο. Για άλλη μια μέρα χθες έπρεπε να κινητοποιηθούν όλοι στο ΠΑΟΚ και μέσω τηλεφωνημάτων να βγάλουν μια άκρη και να δοθούν εξηγήσεις. Τι έγινε, τι έγραψες, τι είπες, γιατί ο ένας, τον άλλον. Και όλα αυτά για να προετοιμαστεί το κλίμα, για να είναι λίγο ήρεμη η ομάδα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, πέρασε μια μέρα όπου έπρεπε να εξηγούνται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά έγιναν με πρωταγωνιστές πάλι ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι γνωστές ιστορίες, και έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Έρχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. 14 στον αριθμό. Βάζει και τα play-off. Αν ναι, ο ΠΑΟΚ πάει τελικό, θα έχει 14 μάτς ακόμα. Από τα οποία τα 12 είναι ντέρμπι. Ναι. Είναι ασόβαρο από οποιοδήποτε στέλεχος του ΠΑΟΚ, είτε είναι παίκτης, είτε είναι από το προπονητικό team, είτε είναι αθλητικός διευθυντής κτλ. Να μην αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα αυτή την κατάσταση. Είναι ντροπή για έναν ΠΑΟΚ που κάνει τόσο μεγάλες επενδύσεις να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, πόσο μάλλον σε μια τόσο κρίσιμη καμπή της σεζόν. Αδιανόητο. Ένας αντίχειρας, 2, 3, 5, 6 πρέπει να ήταν το μεταξύ, αλλά όχι όλοι από την ομάδα, να δημιουργεί
τέτοιες καταστάσεις. Δείχνει μία αδυναμία σαν οργανισμός. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τους ποδοσφαιριστές. Καμία. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει η εξηγήση να είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις πρόβλημα με κάποιον, κλείσου σε ένα δωμάτιο και λύστο. Κλείσου σε ένα δωμάτιο και λύστο. Δεν είναι κανείς πάνω από το κλαμπ. Κανένας. Ούτε καν ο Σαββίδης δεν είναι πάνω από το κλαμπ. Κανένας δεν είναι πάνω από το κλαμπ. Ο καθένας θα λειτουργεί για το κλαμπ. Είναι δούλος του κλαμπ. Δούλος. Όχι στρατιώτης, δούλος. Όλα αυτά τα παιδιά, γράφει ένας φίλος, αποδεικνύουν σε απόλυτο βαθμό το ρητό. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Ο αντίχειρας ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα όντα. Ανώτερα θηλαστικά, ρε, έχουν αντίχειρες. Το ήταν και στο τέτοιο, στη Μαδαγασκάρη ήταν αυτό. Που οι πιγκουίνοι ήταν πανέξυπνοι, αλλά τι να το κάνει, δεν είχαν αντίχειρες. Και παίρνανε τους πίθηκους που ήταν μπούφοι. Ήτανε μαλώνα για το τίποτα. Αλλά αν έχεις αντίχειρα, κάνεις τη δουλειά, φίλε. Ανώτερο θηλαστικό, να ξέρεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, η λειτουργία, ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τον αντίχειρά μας δείχνει όχι το πόσο έξυπνοι είμαστε, αλλά το πόσο μπούφοι είμαστε. Άστο. Και δεν είναι μόνο social media. Δηλαδή ήρθαν να ακυρώσουν αυτή την ανθρώπινη βεβαιότητα. Ότι εφόσον έχεις αντίχειρα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και όπως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει εξελιχθεί σε απίστευτα πολλά πεδία, είτε είναι επικοινωνιακά, είτε είναι εταιρικά και έχουν να κάνουν με τη λειτουργία την οικονομική της όλης εταιρείας, είτε είναι σε επίπεδο γυμναστών, προπονητών κλπ, πρέπει να εξελιχθεί και σε αυτό. Τα παιδιά χρειάζονται ψυχολόγους. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα λύσουμε πώς το λένε, προβλήματα προσχολικά, προσχολικής ηλικίας. Όμως έχουν γίνει τα παιδικές αρρώστιες. Έχουν γίνει τα πάντα. Και από τον ΠΑΟΚ και από τη Λίγκα και από την UEFA, σεμινάρια, συζητήσεις, απειλές, μάλλον προειδοποιήσεις μέσω ιστορικού κανονισμού. Τα πάντα έχουν γίνει. Και παρόλα αυτά, ναι, βλέπεις ότι συμβαίνει. Πάω Κλάρισα την Κυριακή, το απόγευμα έχουν ήδη βγει τα εισιτήρια. Για να δούμε, είναι τα φτηνά. Από 10 ευρώ τα εισιτήρια σε αυτό το παιχνίδι. Φυσικά δεν θα υπάρχουν οπαδοί φιλοξενούμενων. Πάω και Κλάρισα δεν έχουν τέτοιες σχέσεις κτλ. Έχουν αξία μερικές έτσι τοποθετήσεις. Για παράδειγμα, μια συνέντευξη του Θόδωρου Ζαγοράκη και για το Σαββίδη, για προβλήματα τα οποία έχει με τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στον οποίο ανήκει και ο Ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος του ΠΑΟ. Ακόμα και για τον Μπέλκα έχει πάρει θέση ο Ζαγοράκης. Στη Θες Νιούς. Να δώσουμε συγχαρητήρια στη Θες Νιούς. Ναι. Στον Δημήτρη τον Συρμάτσι. Ναι, ναι. Πήραν τη συνέντευξη. Για τον Ιβάν Σαββίδη και τη Νέα Δημοκρατία, αισθάνομαι, λέει ο Ζαγοράκης, ότι κάποιοι κύκλοι στην Αθήνα δημιουργούν το κακό κλίμα. Πρέπει να τελειώσει. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι σοβαρός επενδυτής, αληθινός πατριώτης. Τον γνωρίζω καλά, θεωρώ τιμή μου το γεγονός. Διαβεβαιώνω τους πάντες ότι ο άνθρωπος δεν κρύβει κάτι. Και για τον Μπέλκα ανέφερε, με στεναχώρησε ο Δημήτρης. Καταλαβαίνω, αυτό αφορά την προηγούμενη εβδομάδα. Το τι έκανε. Καταλαβαίνω την ένταση της στιγμής και το ξέσπασμα από μια νίκη στο 94. Ωστόσο, υπάρχει ομάδα, υπάρχουν και κανόνες που πρέπει να τηρηθούν. Δεν επιτρέπονται τέτοιες χειρονομίες. Να μην πάμε όμως και στο άλλο άκρο, γιατί βλέπω πολλούς με υποκριτικό τρόπο να προσπαθούν να τον κανιβαλίσουν. Ανέφερε ο Ζαγοράκης. Στη συνέντευξη τη συγκεκριμένη. Βέβαια, εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι άλλο για αυτό το θέμα, για να μην το αφήνουμε έτσι, ότι και από συναδέλφους που είναι ρεπόρτερ της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν το ρεπορτάζ δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη, το πολιτικό ρεπορτάζ, έχει πέσει χοντρό χέρι από αρκετό κόσμο, γίνονται πολλές πιέσεις και η φράση που έχει υποθεί προς την Ριγίλης είναι το «θα μας δείρουν, μας κράζει ο κόσμος». Νεοδημοκράτες Θεσσαλονικής δηλαδή στέλνουν μήνυμα στον
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι άλλαξε το, διόρθωσε το, γιατί όχι δεν θα μας ψηφίσουν, έχουμε θέμα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, καταλαβες, δείτε το, δες το. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο... Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε μια παραδοσιακή οικογένεια της χώρας, η οποία ουδέποτε έδωσε βάση στη Θεσσαλονίκη, άρα δεν νομίζω, στην οτροπία του, δεν έχει ως βασικό άξονα... Είναι μεταξύ Κρήτης και Αθήνας. Ναι, είναι η κάστα ανθρώπων που η Θεσσαλονίκη μάλλον μπήκε στην Ελλάδα το 1912, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Πολιτικό ωραία. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι νέες χώρες. Νέες χώρες, ναι, ναι. Πάμε εκεί στα Βόδια, μια φορά στην έκθεση. Εντάξει, λίγο δεν το ψυχολογήσαν καλά, αλλά δεν το αλλάζει αυτό. Είναι όπως τις εκκλησίες, ρε, που ανήκουν στην Κωνσταντινούπολη. Ο άνθρωπος του Χαρολιάκου. Εντάξει, ναι. Έπεσε από τα σύννεφα. Πώς και έγινε αυτό. Πώς και έγινε αυτό, ρε φίλε. Όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη. Κάψαν κανέναν, έγινε τίποτα. Όχι, δεν είχαν τελετές και τέτοια. Απλά βγάλανε ένα δελτίο τύπου. Τι λέγανε. Που λέγανε ότι σε πολύ θερμό κλίμα και τέτοια. Έγινε συνάντηση. Έκραξαν μετανάστες και την πολιτική. Είναι σοβαρό απλά το θέμα, γιατί πραγματικά πολλοί διαφωνούν με τον... Όχι, πολλοί βουλευτές. Ο άνθρωπος είναι ο τελευταίος που απέμεινε σε αυτή την πόλη. Σιγά σιγά θα σου πω. Άστο, τώρα λέμε για το θέμα Σαββίδη. Το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια επίθεση αήθη στον μεγαλομέτωχο και πρόεδρο του ΠΑΟΚ, δεν έχει τύχη αποδοχής από στελέχη του κόμματος, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φίλε, έκανες λάθος, το είπαν. Αλλά όταν έρχεται ο Ολυμπιακός να παίξει την Τούμπα και ο γαμπρός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι με την αποστολή του Ολυμπιακού, αποσαφηνίζονται πολλά, ρε φίλε. Αφού είναι Ιουσουφάκη, ρε. Εντάξει, το είναι γνωστό. Η οικογένεια έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Φίλος που γράφει εδώ για το. Ξεχάσαμε το μήνυμά του για τον Αλβανό στο handball. Φίλε, το καλοκαίρι ξεκαθάρισε. Οικονομική διαφορά, ο Αλβανός ναι. επέλεξε. Μεγάλη απώλεια, το είπαμε, γιατί θα συνέχιζε κιόλας ο Αλέξης και στις υποδομές, στα τμήματα υποδομών. Λοιπόν, πολλά και διάφορα από τη συνέντευξη του Νίκου Βεζερτζή στη Φόρτσα για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για το τότε, για το τώρα. Θυμίζουμε για τον Μπρίγιοβιτς ότι αυτές τις μέρες θα κάνει μια ξονική για να φανεί η πρόοδος από θεραπείας και θα γίνει έτσι και πιο φανερό πότε μπορεί να επιστρέψει και αν πετύχει το στόχο του να παίξει τέλη Απριλίου. Θα φανεί αυτές τις ημέρες. Από αύριο σίγουρα θα έχουμε πολλά περισσότερα για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά την Κυριακή. Είναι η μέρα που ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα γενέθλιά του, είναι η μέρα προσφοράς. Δεν γιορτάζει 2 Απριλίου, απλώς έχει παιχνίδι και είναι η μέρα που ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος μαζεύουν τρόφιμα στην Τούμπα. Θα έχουμε ρεπορτάζ και συνεντεύξεις τύπου κτλ. Για να το προβάλλουμε τις επόμενες ημέρες. Και εκεί μας έχουν πει, μας έχουν μεταφέρει οι Μητροπόλεις ότι περιμένουν πώς και πώς αυτή την αιτήσια. Έχει γίνει θεσμός πλέον αυτή η ενέργεια. Πόσα μάζεψε πέρυσι, 100 τόνους. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά πάρα πολλούς τόνους με είδη πρώτης ανάγκης. Που διοχετεύτηκαν στις 98 τόνοι περισσότεροι για τον Ούρου Άγγλου. Ναι, αλλά άλλες αξίες... Μιλάμε σε ζύγη, ρε αγώ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άλλες αξίες τα προϊόντα, καταλάβες. Ναι, άλλες αξίες, ξεκάθαρα. Εκείνα καλύπτουν άλλες πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αλήθεια αυτό. Πολύ σημαντική η ενέργεια του ΠΑΟΚ, καθιερώνεται. Μπράβο στον ΠΑΟΚ που ενισχύει το κοινωνικό του προφίλ και σε επίπεδο ΠΑΕ και σε επίπεδο ΑΣ. Για μας που έχουμε ζήσει και κάποιους ανθρώπους που έχουν βοηθηθεί από αυτήν την ιστορία και τον τρόπο που διαχειρίζει το ΠΑΟΚ, το κοινωνικό του προφίλ και τις βοήθειες που παρέχει σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο περήφανος μας κάνει αυτό το πράγμα. Είναι φοβερά τα αντανακλαστικά, διότι πριν από έτσι μερικούς μήνες πάλι προέκυψε ένα θέμα και είχε το τηλέφωνο ενός πατέρα και παίρνω τηλέφωνο και λέω: είναι να κάνουμε κάτι κλπ. Λέω: μήπως σκέφτηκα και κάτι άλλο, μήπως να σε φέρω σε επαφή και με τον ΠΑΟΚ. Γιατί τα κάνει αυτά. Μου λέει, ήδη λέει, έχουν έρθει αυτοί σε επαφή μαζί μας και θα κάνουμε κάτι. Και λέω, ρε φίλε, μιλάμε τώρα και για αντανακλαστικά. Όχι μόνο να πηγαίνει κάποιος εκεί και να λέει, θέλω βοήθεια και να λένε, ωραία. Κρίνουμε ότι όντως έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη, θα σε βοηθήσουμε. Έχει... Δηλαδή να το αντιλαμβάνονται, να το μαθαίνουν και να πηγαίνουν αυτοί πρώτα στην οικογένεια που χρειάζεται και κάτι. Επειδή είναι και μια εποχή πολύ μεγάλη λαμογιά, πάω και έχει και το μηχανισμό να καταλάβει ποιος πάει να παραμυθιάσει και ποιος πάει να κάνει. Δηλαδή δεν είναι. Πάει ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει, να τα λέμε και αυτά, γιατί πολλά γίνονται αυτή την περίοδο. Πολλά.
Ένα τελευταίο μήνυμα από φίλο Αφούρε, παιδιά. Ο Σαββίδης τα βρήκε με το Μαρινάκι, γιατί συνεχίζει να τον κυνηγάει ο κουμπάρος του. Γράφει εδώ ο φίλος για το σενάριο αυτό που θα παίξει και παίζει. Ναι. Από όσους ψάχνουν πώς θα πλήξουν το ΠΑΟΚ. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός και όλοι όσοι είναι γύρω-γύρω από αυτόν έχουν αρκετούς λόγους να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τη νέα κατάσταση και αυτούς που θέλουν πλέον πιο καθαρό ποδόσφαιρο. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν καμία θέση, έτσι, ούτε στο Συμβούλιο της ΕΠΟ, ούτε πουθενά. Τι θα κάνουν αυτοί. Τι θα γίνει με την ΕΠΟ, πώς θα γίνουν εκλογές. Έχουμε ρεπορτάζ και γίνονται επαφές, γίνονται επαφές για τον εκλογικό νόμο. Πρέπει να ψηφίσει νόμο η κυβέρνηση που θα διασφαλίζει κάποια πράγματα και δεν θα δώσει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε Βίκτορα Μητρόπουλο να αμφισβητήσει τη διαδικασία. Έλα όμως που αυτή η προσπάθεια είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ζητάει και η κυβέρνηση πράγματα. Ναι. Και ένα από αυτά που ζητάει η κυβέρνηση, όλος παραδόξος, είναι να ανεξαρτοποιηθεί η διαιτησία από την ΕΠΟ. Αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς. Δεν είναι απόφαση της FIFA. Είναι. Δεν θα αφήσει ποτέ η FIFA να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα ποιος να το εγγυηθεί για να ψηφιστεί και ένας νόμος με βάση τον οποίο θα γίνουν και εκλογές. Τέλος πάντων, είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Μάλλον οι εκλογές θα γίνουν με ένα διαφορετικό σύστημα και πιο έντονη συμμετοχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και όχι με τρεις ψήφους σε κάθε ένωση. Θα το δούμε στην πορεία. Κλείνουμε. Με είδη γηνής φτύκας που ήταν χορηγή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επώνυμα βλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων, τα οποία τα βλέπετε αν πάτε από κοντά εκεί στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. Ώρες καταστημάτων είναι ανοιχτός ο φτύκας. Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-905-503. Όταν θα επιλέξετε τι ακριβώς θέλετε να αγοράσετε, η μεταφορά είναι δωρεάν στο χώρο σας. Φτάσαμε στις 2. Με ΠΑΟΚ 4 τα λέμε και πάλι αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 12.